Τι ακριβώς, δηλαδή κινδυνεύουμε, θα πάμε στα σούπερ μάρκετ και θα πάρουμε τρόφιμα που ενδεχομένως είναι επικίνδυνα για την υγεία μας? Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Και φυσικά όχι. Πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχει στη χώρα μας ένα σύστημα επισήμων ελέγχου για τα τρόφιμα, με κεντρικό και συνεδρικό ρόλο του ΕΦΕΤ. Αυτό το σύστημα πραγματοποιεί, σχεδιάζουμε ειδικά προγράμματα ελέγχων που αφορούν όλες τις επιχειρήσεις που παράγουν τρόφιμα. Και επίσης έχουμε πάρα πολλά προγράμματα ανίχνευσης κινδύνων στα τρόφιμα και πολλούς από αυτούς που αναφέρονται στο δημοσίευμα. Επομένως, όλοι αυτοί οι χιλιάδες έλεγχοι που πραγματοποιούνται στη χώρα καταγράφονται με έναν τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο, μας επιτρέπουν να καταγράψουμε τα αποτελέσματα και να εξάγουμε τα αναγκαία συμπεράσματα. Από τις εκθέσεις ελέγχου, τις αιτήσεις που έχει ο ΕΦΕΤ και όλο το σύστημα. Από τις εκθέσεις που κοινοποιούμε, έχουμε ένα πρόγραμμα πενταετές, το Πολυετές Ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Ελέγχων, που κοινοποιούμε και στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προκύπτει το συμπέρασμα, σαφώς, ότι τα τρόφιμα για τα οποία υπάρχει μια παραβατικότητα δεν ξεπερνούν το 5 με 6%. Και αυτό βγαίνει από στοιχεία, σας λέω, επιστημονικά τεκμηριωμένα. Και αφού εξαντλήσουμε όλο το φάσμα που μας δίνει η ενωσιακή νομοθεσία και η επιστήμη, γιατί όταν θα αναλύσουμε, θα κάνουμε αναλύσεις στα τρόφιμα, αυτό προκύπτει μέσα από μεθοδολογίες που είναι διαπιστευμένες, τα εργαστήρια είναι διαπιστευμένα, οι μέθοδοι, το προσωπικό, ο εξοπλισμός, τα πάντα είναι διαπιστευμένα. Και έτσι μόνο αυτό μας επιτρέπει να εξάγουμε φερέγγια συμπεράσματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχουν ακατάλληλα και νοθευμένα τρόφιμα αυτή τη στιγμή στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στα ράφια των καταστημάτων που να εμπνέουν τέτοια ανησυχία. Οι καταγγελίες αυτές δηλαδή που διαβάζουμε στο δημοσίευμα δεν ευσταθούν? Ακούστε, δεν ξέρω ποιος είναι ο χαρακτήρας των καταγγελιών, δηλαδή τα συμπεράσματα που γενικεύονται. Μπορεί να, η αφετηρία τους να είναι οι καταγγελίες. Αν κινούμαστε σε ένα επίπεδο καταγγελιών, είμαστε μέσα σε ένα επίπεδο παραβατικότητας. Επομένως, όποιες αναλύσεις κάνουμε, μάλιστα, θα μας δείξουν κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα, κρατάμε, κύριε Τσιάλτα, αυτό που λέτε, να καθησυχάσουμε τους τηλεθεατές και τους καταναλωτές, γιατί υπήρχε πολύ θόρυβος κατά τη χθεσινή ημέρα πάνω σε αυτά. Οι διαβεβαιώσεις σας από τον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων νομίζω ξεκαθαρίζει την υπόθεση. Ναι, να βγάλουμε ένα κεντρικό συμπέρασμα. Πρώτον, δεν μπορεί να εξαχθεί με κανέναν τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο συμπέρασμα ότι τα τρόφιμα που διακινούνται στην Ελλάδα είναι νοθευμένα και ακατάλληλα σε αυτό το ποσοστό. Αυτό σας είπα, τα δικά μας συμπεράσματα είναι τελείως διαφορετικά. Μόνο σαν προϊόν επιστημονικής φαντασίας μπορώ εγώ να το χαρακτηρίσω. Εκτός εάν θέλουν κάτι άλλο να πούν οι συντάκτες τους, σας λέω. Επομένως, πρέπει να καταλάβουμε ότι κινούμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με όλα τα δεδομένα και αυτός ο τρόπος λειτουργίας μας επιτρέπει να λειτουργούμε και κρατάμε σωστά. Κρατάμε αυτή τη διαβεβαίωση, ελεγχόμαστε, κύριε Πρόεδρε. Αυτό, ναι, ελεγχόμαστε από τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάθε χρόνο συντονιζόμαστε και προχωράμε όλο και καλύτερα. Υπάρχουν προβλήματα. Δεν θέλω με αυτό να πω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα και μερικά από αυτά που εντοπίζονται. Εμείς πάντα συγκεντρώνουμε ό,τι έχει να πει κάποιος και να το αποτυπώσει. Εξάγουμε τα συμπεράσματά μας για να βελτιώσουμε και τον τρόπο που λειτουργούμε. Σας ευχαριστούμε άρα πάρα αυτό πολύ. Αυτό δεν Τσιάλτα. Υπάρχει. Κρατάμε αυτό που λένε, τη διαβεβαίωσή σας και ως απάντηση επίσημη εκ μέρους του ΕΦΕΤ. Η διαβεβαίωσή μου είναι σε αυτό το επίπεδο κατηγορηματική. Σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.